Σύντομη και δύο βιντεάκια μικρά σε μήκος και μετά θα δώσω λόγο στα παιδιά, στην ομάδα που μαζί που ανεβήκαμε και μετά ερωτήσεις. Ο σκοπός είναι αυτό, δηλαδή να γίνει και μια συζήτηση για όλο αυτό και γενικά για τα βουνά, για τα ψηλά βουνά, για όλα αυτά τα θέματα που θα μιλήσουμε. Οπότε σε ένα πενταλεπτάκι περίπου ξεκινάμε. Μαζευτήκαμε σήμερα για να μιλήσουμε για την ανάβαση του καλοκαιριού σε ένα από τα ψηλά βουνά της Ευρώπης και να μιλήσουμε γενικά για όλη τη διαδικασία, για την απόφαση για το συγκεκριμένο βουνό, γιατί ανεβαίνουμε στα ψηλά βουνά, τι κάνουμε γενικά και όλη τη διαδικασία που περάσαμε για την προετοιμασία, τους προβληματισμούς και όλη τη διαδικασία για να φτάσουμε να ανεβούμε στην κορυφή. Οπότε, να ξεκινήσουμε λοιπόν με την παρουσίαση. Θα μιλήσουμε, να πούμε δύο λόγια για το συγκεκριμένο βουνό. Το όρος Χασμπέκ έχει ύψος 5.055 μέτρα. Μπορείτε να το δείτε και 5.054 και 5.033. Θα δείτε πολλές διαφορετικές μετρήσεις. Η πιο έγκυρη είναι αυτή η μέτρηση τελευταία, 5.055. Είναι ένα από τα ψηλά βουνά. Είναι στη Γεωργία και είναι ένα ιδιαίτερο βουνό, είναι ηφαίστειο, είναι μια απόλυξη του Καυκάσου, συνέχειά του, μία από τις πολλές ψηλές κορυφές που έχει εκεί. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες και κάποιες δυσκολίες για τη συγκεκριμένη τοποθεσία που βρίσκεται. Εμείς προσεγγίσαμε από τη Γεωργία, οπότε έπρεπε να φτάσουμε στη Γεωργία με αεροπλάνο, τη φλίδα κτλ. Και μετά να προσεγγίσουμε όσο γίνεται πιο κοντά σε ένα κοντινό χωριό και από εκεί να ανέβουμε στην κορυφή μέσα από κάποιες διαδικασίες που θα μιλήσουμε σε λίγο. Η κορυφή και ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι. Οι φωτογραφίες είναι δικές μου, ναι. Εδώ είμαστε, θα μιλήσουμε αναλυτικά, θα μιλήσουμε για κάποιο βίντεο σε λίγο. Εμείς λοιπόν προσεγγίσαμε από τη Γεωργία, αλλά η κορυφή ανήκει είναι ρωσικό έδαφος. Οπότε από ένα σημείο και μετά. Είχε συνεροφύλακες χαμηλότερα, έχουν και τις έχθρες και τις φιλίες εκεί μεταξύ τους. Μπορεί να θυμάστε την περίπτωση με την Αυγασία και την Οσετία. Και ένα κομμάτι και μετά είναι ρωσικό το έδαφος. Στο Κασμπέκ, σημαίνει την μυθολογία, εδώ στον Κάφκασο έδεσε ο Δίας τον Προμηθέα, γιατί έδωσε τη φωτιά στους ανθρώπους. Και βασανιζόταν εδώ κάθε μέρα, του τρώγαν τα όρνια, τα σωθικά και ξαναβγαίναν την άλλη μέρα πάλι. Έχει ενδιαφέρον και κάτω βέβαια και ιστορικά όλο το κομμάτι αυτό. Από την αρχαιότητα είναι γνωστό και επίσης όλος αυτός εδώ ο ορεινός όγκος, ένας τεράστιος ορεινός όγκος, ήταν ένα πέρασμα ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Αυτός ο δρόμος που ενώνει ουσιαστικά, θα δούμε σε λίγο πού βρίσκεται και πώς είναι το βουνό συνολικά. Οπότε, σταματήσουμε λίγο την παρουσίαση να δούμε από το Google Earth, λίγο να έχουμε καταλάβουμε μια αντίληψη πώς είναι το βουνό. Εμείς είμαστε εδώ πέρα. Από εδώ λοιπόν έπρεπε να φύγουμε και να πάμε σε αυτόν τον όγκο. Εδώ είναι ο Κάφκασος. Έχουμε τη Μαύρη και την Κασπιά θάλασσα. Οπότε αυτό εδώ το κομμάτι, αυτός ο όγκος, επειδή είναι κοντά σε θάλασσα και επειδή δέχεται πάρα πολύ ο αέριδες από το πάνω, από όλο το βόρειο κομμάτι, έχει μεγάλες μεταβολές ο καιρός. Και να το δούμε λίγο πιο κοντά. Αυτή εδώ είναι η Γεωργία. Συνορεύει την Αρμενία, το Αζερβαϊτζάν και τις διαμάχες που έχουμε τώρα. Και φυσικά με την Τουρκία και τη Ρωσία. Και πιο κάτω έχουμε το Ιράν. Εδώ λοιπόν όλος αυτός εδώ ο ορεινός όγκος είναι ο Κάφκασος. Εμείς διαλέξαμε τη συγκεκριμένη κορυφή να ανέβουμε. Θα μιλήσουμε σε λίγο γιατί. Οπότε αν πλησιάσουμε λίγο και δούμε πιο κοντά το συγκεκριμένο όγκο και την προσέγγιση του, βλέπετε ότι έχει δυσπρόσιτα βουνά, όπου εδώ πέρα έχουμε δρόμους όπου ήταν είτε στρατιωτικοί δρόμοι είτε αργότερα εμπορικοί, ακόμα και σήμερα, για να προσεγγίσουμε να φτάσουμε στο Κασμπέκ ή στη Πανσμίδα, που ήταν το τελευταίο χωριό, το τελευταίο κομμάτι πολιτισμού, πριν ξεκινήσουμε την ανάβαση. Είχε τεράστια κονβόι με φορτηγά μεγάλα που μεταφέρουν συνέχεια εμπορεύματα κτλ. Και είτε ορυκτά κτλ. Φυσικό αέριο και το καθεξής. Εμείς λοιπόν από την Τυφλίδα που προσγειωθήκαμε
φτάσαμε σε αυτό εδώ το χωριό. Είναι κάποιες μικρές κοιλάδες μέσα στους ορεινούς όγκους, τους τεράστιους. Και εδώ ήταν ουσιαστικά το ξεκίνημά μας, ουσιαστικά το εφαλτήριο από εδώ για να ανεβούμε και το τέλος πρακτικά και τον πολιτισμό. Οπότε από εδώ ξεκινήσαμε από το χωριό αυτό εδώ, περίπου γύρω στους 2.000 κατοίκους. Από εκεί λοιπόν τελειώνει και ο τελευταίος δρόμος. Από εδώ λοιπόν με τα πόδια περάσαμε το χωριό. Εδώ πάνω έχει ένα ναό, τον Κεργέτη της Αγίας Τριάδος, και εδώ πρακτικά είναι ο τελευταίος δρόμος. Από εδώ μπορείς να ανέβεις και με αυτοκίνητο. Εδώ 1.700 είναι υψόμετρο το χωριό κάτω και εδώ πέρα πάνω είμαστε 2-2.100. Εμείς βέβαια ξεκινήσαμε από τα 1.700 φορτωμένοι με τα υλικά μας και τα λοιπά για να ανέβουμε πάνω. Εδώ είναι ο τελευταίος δρόμος, οπότε όλο το υπόλοιπο είναι καθαρά βουνό. Έχει υψόμετρο, οπότε αυτά είναι αλπικά κομμάτια. Έχεις διάφορες επιλογές για το πώς το προσεγγίσεις και για το στυλ της ανάβασης επίσης. Κάποιοι ανεβαίνανε με ζώα, φορτώναν τα πράγματά τους πάνω για να ανεβούνε. Κάποιοι σαν και εμάς, λιγότεροι βέβαια, είχαν όλα τα πράγματα τους στην πλάτη και ανεβαίνανε με αυτά. Και έχεις κάποιες επιλογές το πώς θα χωρίσεις τις μέρες σου. Εδώ λοιπόν, από τα αλπικά κομμάτια, μέχρι την πρώτη μέρα φτάσαμε σε ένα σημείο συγκεκριμένα εδώ, το οποίο έχει τρεχόμενο νερό ακόμα και έχει και ένα καταφυγιάκι, οπότε εδώ ήταν και η πρώτη μας στάση την πρώτη μέρα. Γενικά, επειδή πρέπει να διαχειριστείς και το υψόμετρο και είχαμε και αρκετό βάρος στην πλάτη μας, γιατί θα μιλήσουμε σε λίγο γιατί, έπρεπε να κάνουμε μια διαχείριση και της ενεργειάς μας, γιατί όλη αυτή η διαδικασία είναι μια πράξη η οποία παίρνει σε βάθος χρόνου. Δεν είναι κάτι, δεν είναι ένα sprint, είναι ένας μαραθώνιος και πρέπει να σκεφτείς όλες τις διαδικασίες και τις συνθήκες για να είσαι έτοιμος και τις επόμενες μέρες. Οπότε εδώ ήταν η πρώτη μας στάση και μετά ξεκινάει το υπόλοιπο κομμάτι που είναι παγωμένο. Εδώ πέρα βλέπουμε τον παγετώνα, εδώ Γεργέτη, όπου την επόμενη μέρα είχαμε και το πρώτο πέρασμα του παγετώνα. Αυτός ο παγετώνας συρρυκνώνεται, και αυτός όπως και οι υπόλοιποι παγετώνες γενικά στην Ευρώπη. Σήμερα είναι σε αυτή εδώ την κατάσταση που βλέπουμε εδώ. Οπότε την επόμενη μέρα αναγκαστικά έπρεπε να περάσουμε τον παγετώνα φορτωμένοι και να προχωρήσουμε και να ανεβούμε στα 3.600 που ήταν και το πρώτο κάμπ ουσιαστικά, όπου έχει ένα καταφύγιο, τύπου καταφύγιο, ένας παλιός οδηγικός σταθμός μετεωρολογικός που έχει μετατραπεί σε ένα καταφύγιο, ρημαγμένος βέβαια, το Bethlehem Hut, όπου εδώ πέρα είναι και ένα σημείο κατασκήνωσης, έχεις και πρόσβαση γενικά και εδώ ήταν και όλες οι ομάδες και όλες οι αποστολές για να συνεχίσουν να ανεβούν πάνω. Από εδώ λοιπόν έχεις μια καλή όψη του βουνού. Και από εδώ και μετά αρχίζουν όλη η διαδικασία να γίνεται πιο ενδιαφέρουσα και πιο δύσκολη, όπου εδώ θα πρέπει μπαίνει σε παγωμένο τερέν και αρχίζει μετά όλη η διαδικασία πάνω στον παγετώνα, περάσματα τεχνικά και τα λοιπά που πρέπει να ακολουθήσεις για να ανεβείς από την πίσω μεριά του βουνού, να ακολουθήσεις και να ανεβείς στην κορυφή. Έχει και άλλες διαδρομές που μπορεί να ανεβείς, εμείς επιλέξαμε τη συγκεκριμένη, για να έχουμε. Ωραία. Οπότε ανάλογα με το. Δεν γίνεται καλά αυτό. Ωραία. Οπότε η διαδρομή μας πρακτικά κυκλώνει το βουνό. Από την πίσω μεριά και από εκεί μετά, εδώ είναι τα σύνορα με κίτρινο που βλέπουμε και εδώ μπαίνουμε αντίστοιχα σε ρωσικό έδαφος για να συνεχίσουμε μετά, να συνεχίσουμε την κορυφή.
Πάμε να επιστρέψουμε λίγο τώρα στην παρουσίαση. Ωραία. Για ποιο λόγο τώρα, εδώ έχουμε κάποιες φωτογραφίες, είναι δικές μου φωτογραφίες και των παιδιών από την ανάβαση. Ένα ερώτημα θα το απαντήσουμε στο τέλος της παρουσίασης. Γιατί να ανέβεις εδώ στα ψηλά βουνά, για ποιο λόγο να το κάνεις, να κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία, που θα εξηγήσουμε σε λίγο τι απαιτεί, σε ενέργεια γενικά και ποιες είναι και απαιτήσεις συνολικά. Αλλά αφού μιλήσαμε λίγο για το Κασμπέκ, να δούμε ένα μικρό βιντεάκι, σύντομο, να πάρουμε εικόνα λίγο και για το πώς ήταν η όλη διαδικασία εκεί. Οπότε, ένα σύντομο βιντεάκι, 2 λεπτά. Είναι ο ναός που λέγαμε, εδώ είμαστε την πρώτη μέρα και βλέπουμε το βουνό απέναντί μας. Αυτός είναι ο σταθμός πάνω μετεωρολογικός που έχει γίνει καταφύγη γιατί έχει γύρω για τις σκηνές. Εμείς ήμασταν κάπου από κάτω τις σκηνές μας. Αυτά είναι κομμάτια του παγετώνα που να περάσεις. Είναι φαράγια από πάγο σπασμένα. Συναντήσαμε. Αυτή είναι η διαδικασία το πώς περπατάς. Δηλαδή δεν τρέχεις πάνω στο βουνό, αργά, βασανιστικά. Εδώ είμαστε πριν την κορυφή. Αρκετός κόσμος γενικά πάνω στο βουνό, αρκετές αποστολές. Από όλο τον κόσμο, κυρίως από την Ανατολή. Εδώ είμαστε στην κορυφή πάνω. Λοιπόν, για ποιο λόγο να ανέβουμε τώρα και γιατί τα ψηλά βουνά. Αυτό εδώ είναι η διαφάνεια την οποία τύχουν πολύ συχνά και σε θέματα περιβαλλοντικά, σε πολλές παρουσιάσεις γενικά, πρόσφατα γενικά όταν έδειχνα κάποια αντίστοιχα θέματα πάλι με παιδιά. Είναι το 3ο άρθρο του καταστατικού του συλλόγου μας και λέει ουσιαστικά το λόγο ύπαρξης ενός συλλόγου εργατικού. Είναι η αγάπη για το βουνό, είναι η αγάπη για την ανάβαση και τη διάδοση γενικά όλης αυτής της κουλτούρας και βέβαια και το σεβασμό και την προστασία του ορεινού όγκου. Οπότε αυτό κάνουμε, αυτό κάνει ένας εργατικός σύλλογος. Ανεβαίνει στα βουνά, μαθαίνει ουσιαστικά και άλλο κόσμο ανεβαίνει και προστατεύει επίσης και όλο αυτό τον ορεινό όγκο και μαθαίνει γενικά μια κουλτούρα. Οπότε όλα αυτά βέβαια συναντιούνται στα ψηλά βουνά. Εκεί πρέπει αναγκαστικά να συνδυάσει πολλά διαφορετικά πράγματα, πολλές τεχνικές διαφορετικές και πρέπει να έχεις εξασκηθεί σε πολλά διαφορετικά θέματα, να έχεις μια εμπειρία για να μπορείς να ανέβεις τα ψηλά βουνά. Τώρα, η ορειβασία είναι αθλητισμός, σίγουρα. Έχει όλα τα στοιχεία αυτά, δηλαδή πρέπει να προετοιμαστείς κατάλληλα, να προετοιμάσεις το σώμα σου, να προετοιμάσεις το ένα σωρό διαδικασίες για το πώς θα τραφείς, πώς θα είσαι έτοιμος εκεί πάνω. Οπότε μοιάζει με τα υπόλοιπα αθλήματα, αλλά έχει και κάποια στοιχεία άλλα πέρα από το καθαρά αθλητικό. Εδώ είναι ένα ρητό που μου αρέσει πάρα πολύ και το έχω βάλει εδώ. Τα βουνά δεν είναι απλά γήπεδα, δεν είναι ακόμα απλά φιλοδοξίες. Αλλά έχει και κάτι το πνευματικό και κάτι πέρα από την άσκηση. Θα μιλήσουμε επίσης σε λίγο για αυτό το πράγμα ακριβώς.
Τώρα, για ποιο λόγο επιλέξαμε το cashback από όλα τα βουνά? Είχαμε την ατυχία να πέσουμε πάνω στην όλη διαδικασία των εγκλεισμών με τον κορονοϊό κτλ. Και ενώ δουλεύουμε πάρα πολύ καιρό, έχουμε εκπαιδευτεί, περνάμε σχολές κτλ. Για να μάθουμε τεχνικές διαδικασίες για το πώς θα ανέβουμε ένα βουνό, με πολλούς τρόπους πώς θα προσεγγίσουμε. Και ενώ στο πρόγραμμά μας το ετήσιο, στην αρχή του COVID, είχαμε βάλει δύο βουνά, το Monte Rosa στην Ιταλία και είχαμε βάλει και ένα τρέξ στις Άλπες, στα Ιμαλάια. Αυτά ακυρωθήκανε. Βέβαια, όταν βάζεις ένα προγραμματισμό για ένα ταξίδι, το έχεις ήδη σχεδιάσει. Και τα αρχικά βήματα σταθερά για να πας παρακάτω θα ήταν οι Άλπες που είναι πιο φιλικές, είτε το Mont Blanc, είτε το Monte Rosa, είτε κάποια βουνά άλλα, ή ο Άτλαντας ή κάποια άλλα βουνά. Επιλέξαμε το cashback γιατί θέλαμε να είναι κάτι πιο δύσκολο, να πάει λίγο παρακάτω. Είναι έξω από την ευκολία, την ασφάλεια που σου δίνουν οι Άλπες, λόγω των... χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τα βουνά αυτά και εννοείται θέλω να τα επισκεφθούμε, αλλά δεν έχεις τελεφερίκ, δεν έχεις οργάνωση και τα λοιπά που έχεις εδώ. Είναι ένα βουνό γενικά πιο αυτόνομο, πιο απομακρυσμένο. Είναι στη Γεωργία. Δεν έχεις αυτή την ασφάλεια, δεν έχεις πρόσβαση σε πολιτισμό. Αυτή η διαδικασία που έπρεπε να είμαστε αυτόνομοι, γιατί αυτό το στυλ επιλέξαμε να ανεβούμε με αυτό το στυλ και να είμαστε κάπου πιο απομακρυσμένα, σου δίνει και κάποια εφόδια παραπάνω για τα επόμενα βουνά. Οπότε βάλαμε μια δυσκολία παραπάνω σε σχέση με άλλα βουνά για να μας προετοιμάσει και για τα επόμενα, για τις επόμενες διαδικασίες, τα επόμενα βουνά τα οποία δεν θα έχεις πρόσβαση στον πολιτισμό. Το cashback πρώτη φορά το άκουσα το 2017 από τον εκπαιδευτή μου τότε, τον Γιώργο Δημητρόπουλο. Πήγαινε τότε ο έπος φιλής στο συγκεκριμένο βουνό. Δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα τότε, ούτε αναζήτησα να δω πού θα πηγαίνανε. Τότε έκανα σχολή χειμερινού βουνού. Μετά άκουσα για την Γεωργία από το φίλο και πολύ καλό ριβάτη, τον Γιώργο τον Κούκη. Του άρεσε πάρα πολύ η χώρα. Και μου ανέφερε συχνά για αυτή εδώ πέρα, για χαμηλά βέβαια, το πώς προσέγγιζε τα εθνικά πάρκα και τους ανθρώπους και την κουλτούρα κτλ. Οπότε, όταν έξανα να σκεφτόμασταν λίγο ποιο θα είναι το επόμενο βουνό που θα πάμε να προσεγγίσουμε, ξεκίνησε μπήκε η ιδέα και ανασύρθηκε πάλι βέβαια αυτή η σκέψη για τη Γεωργία και το cashback. Οπότε, ορίστηκε αυτό το βουνό πολύ νωρίς για κάποιον που σχεδιάζει και έχει την ευθύνη μιας αποστολής. Καταλαβαίνω ότι όλη αυτή η διαδικασία ξεκινάει πολλούς μήνες πριν, με πάρα πολύ χρόνο για την προετοιμασία και για να σκεφτείς όλες τις διαδικασίες, όλες τις συνθήκες. Εδώ είμαστε στα 3.000 μέτρα. Αυτό είναι το βουνό. Συνήθως το ονομάζουμε και νύθι, γιατί αυτή είναι η συνήθεις μορφή του βουνού. Συνήθως είναι καλυμμένο από σύννεφα, δεν βλέπουν την κορυφή. Αυτό είναι το Altai Hat, ένα καταφυγιάκι αρκετά ψηλά, στα 3.000 μέτρα. Γιατί επιλέξαμε τώρα να ανεβούμε με αυτόν τον τρόπο. Με αυτονομία. Δεν μπορείς να αφήσεις κάποια ομάδα του σώματος έξω, δεν μπορείς να κάνεις μόνο πόδια, ας πούμε, ή να κάνεις μόνο τα χέρια, την πλάτη κτλ. Οπότε φανταστείτε ότι όλα τα μέρη του σώματος μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Ένα απλό παράδειγμα να πω ότι τραπεζοειδής, ας πούμε, αν δεν δουλέψεις, με όλα αυτά το βάρος που κουβαλάς, το καταλαβαίνεις την επόμενη μέρα, την μεθεπόμενη κτλ. Τώρα, ο τρόπος προετοιμασίας για τον καθένα είναι διαφορετικός. Άλλοι θέλουν να προσπαθούν να πάνε γυμναστήριο. Εγώ, ας πούμε, σε εμένα είναι κάτι που βοηθάει όλο αυτό και μου δίνει μια ασφάλεια το να ετοιμάσω το σώμα μου μέσα από βάρη κτλ. Και από ενδυνάμωση εκεί. Άλλοι προτιμούν να ανεβαίνουν συχνά συνέχεια βουνά. Το οποίο είναι επίσης μια πολύ καλή διαδικασία, όπως έκανε ο φίλος μου Απόστολος. Και συνεχίζει να το κάνει. Επειδή είναι δύσκολο το να ξεκινάς από το μηδέν υψόμετρο που ζούμε εμείς εδώ για να πας σε ένα άλλο κόσμο πρακτικά, στα 5.000 μέτρα, είναι λίγο περίεργη όλη αυτή η προετοιμασία. Άλλοι ξεκίνησαν τρέξιμο, είναι θέλει να ανεβοκατεύει τον ημιτό. Δεν είχαμε καλό χειμώνα, δεν είχαμε χιόνι πολύ το συγκεκριμένο χρόνο, ειδικά και στην έβδομη ενώ καθόλου. Οπότε, δεν μπορείς να προετοιμαστείς για το χειμερινό κομμάτι. Επίσης, πέρα από την ενδυνάμωση, φυσική κατάσταση κτλ. Που ήταν συνεχής μέχρι και την μέρα που φύγαμε,
θέλει και μια προετοιμασία πνευματική. Δηλαδή, πέρα από το να ανεβείς και να είσαι έτοιμος να έχεις αντοχή και τα λοιπά, φυσική κατάσταση και το καθεξής, θέλει και μια προετοιμασία γιατί πηγαίνεις σε κάτι άγνωστο. Όλο αυτό το πράγμα έχει πολλά κομμάτια άγνωστα. Το υψόμετρο, οι παγετώνες, οι αλλαγές του καιρού και το καθεξής. Υπάρχουν πολλά άγνωστα κομμάτια τα οποία θα πρέπει αυτά να ξεπεράσεις. Το φόβο σου για αυτό το πράγμα που θα να συναντήσει εκεί. Πολύ σημαντικό η αντοχή στις κακουχίες. Πάρα πολύ σημαντικό. Όλη η διαδικασία, όλες τις μέρες πρακτικά κρυώνεις, πεινάς, διψάς. Έχεις να περάσεις την κούρασή σου, πρέπει να κοιμηθείς. Είναι μία μόνιμη κακουχία. Και απαιτεί τεχνικές ικανότητες σε πολλά διαφορετικά κομμάτια. Πώς θα περάσεις τους παγετώνες, πώς θα χρησιμοποιήσεις τα υλικά σου, τα σκοινιά κτλ. Κραμπών, θέλει μια άνεση με όλα αυτά. Και αυτό απαιτεί μια διαδικασία. Όλο αυτό και βέβαια και όλη η ομάδα μαζί το πώς θα ενωθεί. Γιατί 9 άτομα μαζί είναι μια μεγάλη ομάδα, πρέπει να κινούνται όλοι μαζί. Τα υλικά μας ήταν πάρα πολλά. Εδώ βλέπουμε ένα γραφικό εδώ με πρακτικά όλα τα υλικά που είχαμε μαζί. Πρέπει να φροντίσεις τα υλικά που έχεις χαμηλά, γιατί ξεκινάμε, είμαστε καλοκαίρι πάνω, οπότε ξεκινάμε στα 1700. Σκεφτείτε ότι τα έχεις όλα στην πλάτη σου. Πρέπει να έχεις μαζί σου και τα χειμερινά υλικά, όλα, εξειδικευμένα υλικά. Πρέπει να έχεις μαζί σου το φαγητό σου. Πρέπει να έχεις μαζί σου υγιεινή κτλ. Σκεφτείτε ότι είσαι πλήρως αυτόνομος για μέρες πάνω στο βουνό και πρέπει να έχεις όλα τα υλικά και οτιδήποτε σου είναι. Το φαρμακείο σου μέχρι οτιδήποτε, μέχρι προβολέψεις το οτιδήποτε. Οπότε όλα αυτά που βλέπετε εδώ, πρακτικά τα είχαμε τσεκάρει όλα τα πράγματα εδώ. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η διατροφή. Πολύ σημαντικό. Εκεί είχαμε βάλει ένα όριο συγκεκριμένα κοντά στις 4.000 θερμίδες τη μέρα. Χάνεις πάρα πολλές θερμίδες με την κίνησή σου σε ανηφόρα, με όλο αυτό το βάρος. Οπότε υπάρχει μια αρχή, κάποιες αρχές ειδικές. Αυτά είναι κάποια κείμενα που έδινα στα παιδιά με τις συναντήσεις που κάναμε κατά καιρούς. Οπότε 4.000 θερμίδες υπολογίστε χωρίς τα snack, τα οποία είναι και αυτά πολύ, με πάρα πολλές θερμίδες. Οπότε και αυτά πάλι ήταν, εννοείται ότι δεν κάνουμε δίαιτα στο βουνό. Όλο αυτό εδώ χρειαζόμαστε, έχουμε ανάγκη από θερμίδες και από άμεσες θερμίδες, οι οποίες πρέπει να πάρει άμεσα ενέργεια εκείνη τη στιγμή. Και όλα αυτά βέβαια και μαζί και τα κουζινικά μας για να μαγειρεύσεις, για να κάνεις κτλ. Λίγα λόγια για το στυλ το αυτόνομο, γιατί μας ενδιαφέρει. Εδώ είχαμε μια πολύ ωραία συνάντηση με έναν Ρώσο ρηπάτη, ο οποίος έτυχε να ήταν φυσικός με ειδικότητα στην ηλιακή ενέργεια. Όπου τον συναντήσαμε όταν κατεβαίναμε, ήμασταν περίπου στα 4.000 μέτρα. Αρχικά είδε την Αφροδίτη, τροκοπάνω, φορτωμένη, ήμασταν όλοι με τα κράνη, κουρασμένοι εννοείται όλοι από την κορυφή. Και πιάσαμε την κουβέντα. Δεν μας είδε και τα λοιπά, όπως είμαστε όλοι φορτωμένοι με όλα αυτά. Κουβέντα στην κουβέντα, μας ρώτησε από πού είμαστε. Είχε επισκεφτεί την Ελλάδα αρκετές φορές. Του μίλησα τι διαδρομή έκανε, μου εξήγησε ότι και κατάλαβα ότι είχε γνώσει από το βουνό και έκανε μια δύσκολη διαδρομή. Ήταν πολλούς μήνες εκεί. Και μας είδε έτσι φορτωμένος με πάρα πολύ βάρος και τα λοιπά. Κάναμε κάτι και μου είπε αυτή την ατάκα που μου έμεινε, ότι οι δυτικοί δεν σκαφαλώνουν με αυτόν τον τρόπο πλέον. Τον κουβαλάνε όλο το βάρος τους μαζί, αυτόνομα κτλ. Ενθουσιάστηκε μας είδε και έτσι με τον τρόπο και ήθελε να μάθει κιόλας το πώς να μας πει συγχαρητήρια στα ελληνικά. Οπότε του λέγαμε τη λέξη κτλ. Συγκεκριμένα σε αυτό. Πήγα να το χαιρετήσω, δεν δέχτηκε το χέρι μου. Τρώμαξε όταν του έδωσα το χέρι μου, το γάτι. Το θεωρούν γρουσουζιά στη Ρωσία να χαιρετήσει. Έπρεπε να βγάλω το γάτι για να σου έξω το χέρι. Αλλά ήταν ενδιαφέρουσα έτσι εκεί πέρα περσόνα και μου έμεινε το κομμάτι αυτό, τη φράση που μας ανέφερε. Μια πτώση μέσα στις κρεβάς. Απαιτεί από όλους που είναι πάνω στο σκηνή, σε τριάδες, να είναι σε εγρήγορση. Και να ακολουθήσει κάποιες διαδικασίες, κάποια πρωτόκολλα συγκεκριμένα για το πώς θα χρησιμοποιήσει τα υλικά του. Όλα γι' αυτό πάλι υπήρχε ένας φόβος, όπως και το πώς θα ανταποκριθεί σε κάποιες αποφάσεις κρίσιμες. Ακόμα και να ματαιώσει την ανάβαση, να πρέπει να κατέβεις κάτω χαμηλά, είτε να αναγκαστείς να αλλάξεις ομάδες όπως χρειάστηκε να γίνει αυτό, ή να δώσεις σε διαφορετικούς ανθρώπους, να δώσεις σε άλλες αρμοδιότητες και ούτω καθεξής. Οπότε όλες αυτές οι διαδικασίες. Υπήρχε ένας φόβος μέσα σε όλο αυτό. Τελικά
μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες που ήταν πολλές, πολλά διαφορετικά πράγματα, διαφορετικός καιρός, μας ευνόησε ο καιρός, είχαμε ένα καλό καιρό, αν και εδώ που βλέπετε ηλιόλουστη τη μέρα, εδώ πάνε είμαστε τουλάχιστον -10. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα να ξεκινάς να είναι νύχτα, να παρακαλάς να βγει ο ήλιος, φοράς όλα σου τα ρούχα πάνω, τεχνικά ρούχα κτλ. Και μόλις βγαίνει ο ήλιος, φοράς 50 βαθμούς αντιλιακό, έχει -10 βαθμούς, ο ήλιος ok, και παράλληλα δεν μπορείς να μιλήσεις γιατί από το κρύο δεν καταλαβαίνεις τι λες. Είναι ένα φιλόξενο περιβάλλον, παρόλα αυτά πάρα πολύ όμορφο. Και βέβαια ήταν ένας ευνοϊκός καιρός, συνήθως έχει πάρα πολλούς αέριδες, θα μπορούσε να είναι κλειστό, θα μπορούσε να μην φτάναμε ποτέ στην Κορυθίνα. Κάναμε όλη αυτή τη διαδικασία και όλη την προετοιμασία πάρα πολλούς μήνες πριν. 5-6 μήνες πριν, σκληρή προετοιμασία για τον καθένα, όπου αφιέρωσε ο καθένας από τον προσωπικό του χρόνο πάρα πολύ να προετοιμαστεί, να δυναμώσει, να σκεφτεί όλες τις διαδικασίες εδώ, να μαζέψει τα υλικά του και να βάλει τον εαυτό του σε αυτή τη διαδικασία εδώ, σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και να πηγαίναμε μέχρι εκεί και να, απλά να μην ανεβαίναμε. Εδώ λοιπόν είμαστε στην κορυφή. Περίεργο συνέστημα το να ανεβαίνεις εδώ και περίεργο συνέστημα βέβαια, εγώ επειδή ήμουν μπροστά. Ανέβηκα πρώτος, όταν ανέβηκα κοίταζα γύρω-γύρω αν έχει η επόμενη κορυφή, αν φτάσαμε όντως στην κορυφή. Εδώ ξεκινάς ένα ταξίδι 6 μηνών και ακόμα παραπάνω και μελετάς, διαβάζεις κτλ. Σκέφτεσαι μπροστά, ας πούμε, ότι θα ανέβεις σε μια κορυφή συγκεκριμένη. Όλο αυτό το πράγμα ήταν και βέβαια λόγω ότι ήμουν και αρχηγός της αποστολής, είχα το μυαλό μου σε 100 διαφορετικά πράγματα. Για το πώς θα είναι όλα τα παιδιά, στην υγεία τους, πώς θα ανταπεξέλθουν, αν θα είναι όλα καλά. Βέβαια μετά άρχισαν να ανεβαίνουν τα υπόλοιπα παιδιά, η Αφροδίτη, ο Σταύρος, οι υπόλοιπες ομάδες μετά, οι Τριάδες. Πολύ όμορφο όλο αυτό. Σου φεύγουν δάκρυα συγκίνησης, αγκαλιές, αυθόρμητα όλο αυτό το πράγμα. Μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Γενικά, όποια διαδικασία γενικά σε βάζει σε αυτό το πράγμα και να ξαναγκάζει να κλαις και τα λοιπά, να χαίρεσαι, είναι μια δυνατή στιγμή πραγματικά. Μια διακοπή λίγο, τελειώνει η παρουσίασή μου σε λίγο, να δούμε ένα βιντεάκι λίγο από όλο αυτό το πράγμα, το ανέβασμα, κατέβασμα, κάποια πλάνα δικά μου από τη διαδρομή.
Και βέβαια η σκέψη μας ακόμα και εκεί πάνω που ήμασταν αφορούσε και τη ζωή μας εδώ. Εδώ είναι η θωρακία από την κορυφή. Αμέσως με το που γυρίσαμε, τρέχαμε πάνω στο, είχαμε ένα φεστιβάλ στην, πάνω στη στενή, να μαζέψουμε χρήματα. Τώρα στις 8 του μήνα είχαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό δικαστήριο, Συμβούλιο της Επικρατείας, για να σώσουμε τα βουνά μας, ό,τι μας έχει μείνει. Και υπάρχει και μια αγωνία πολύ μεγάλη. Δηλαδή, εμείς σε κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα. Πώς θα βγούμε στο βουνό, πώς θα βγάλουμε νέα παιδιά, πώς θα αναπτύξουμε όλη αυτή την αγάπη για τη φύση και πώς θα μείνει στη θέση της. Αλλά αφιερώμε ένα πίστευτο μεγάλο χρόνο για να μείνουν αυτά τα βουνά στη θέση τους. Αν χάσουμε και αυτό το κομμάτι μας μένει στην κεντρική Εύβοια, πρακτικά πρέπει να μιλήσουμε για το τέλος και του συλλόγου του δικού μας. Εδώ δεν είχαν νόημα να έχουμε ένα καταφύγιο πάνω στη Δύρφη ή να είμαστε εργατικός χωρίς βουνά. Να πρέπει να εξεντευόμαστε για να βρούμε ουσιαστικά χώρο για να ζήσουμε κιόλας. Και δεν αφορά βέβαια το να είναι κάποιος ορειβάτης, το να αισθάνεται Έλληνας, να αισθάνεται άνθρωπος εδώ με αξιοπρέπεια. Περιμένουμε μια απόφαση σωστή για αυτό το πράγμα. Όποια για την απόφαση βέβαια, πάλι θα συνεχίσουμε με όλα τα μέσα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά, στην ομάδα, οι οποίοι δουλέψανε πάρα πολύ, ήταν πολύ σοβαροί, πειθαρχημένοι, συνεπείς σε όλη τη διαδικασία από την αρχή και μέσα και σε όλες τις δυσκολίες. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ πειθαρχημένοι και σωστοί σε όλη τη διαδικασία. Σου θέλω να ευχαριστώ που ακολουθήσανε όλη αυτή τη διαδικασία και αυτό το ακόμα και στις δύσκολες στιγμές και στις στιγμές έντασης που πάντα υπάρχουν, ήταν πάντα σοβαροί, μετρημένοι και ήταν με πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία όλο αυτό το μοίρασμα με τα παιδιά. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ και στον Ανδρέο τον Κωνσταντίνο, τον ταλαιπώρησα πάρα πολύ, είχα να ξεκινήσει το πρωί, κάθε πρωί να πάει στη δουλειά του και εγώ τον κράταγα μέχρι αργά να τον ρωτήσω το οτιδήποτε ας πούμε. Από τα υλικά μέχρι οτιδήποτε είναι, ήταν πολύ υποστηρικτικός σε όλα. Είναι τιμή μας που έχουμε έναν σαν τον Κωνσταντίνο εδώ στο Σύλλογο με τις γνώσεις και την εμπειρία που έχει. Και βέβαια θα τον ξεζουμίζουμε για τα επόμενα. Επίσης να πω ότι είχαμε και μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή πάνω σε όλη την ανάβαση αυτή. Συνολικά όλη αυτή η ανάβαση αφιερώνεται στη μνήμη του μπαμπά της Νεφέλης, του Γιάννη του Παναγιώτου, ο ορειβάτης της Ψωμέτρου. Δεν είχε σχέση με το σύλλογό μας, ήταν ένας παλιός ορειβάτης συνολικά εδώ στην Ελλάδα, είχαν πάρα πολλά βουνά. Έτυχε όταν φεύγαμε να φύγει από τη ζωή, μερικές μέρες πριν φύγουμε. Ήταν πολύ δύσκολο όλο αυτό για την Νεφέλη και της αξίζουν ξεχωριστά συγχαρητήρια γιατί αναγκάστηκε να είναι και δύο βουνά. Έπρεπε να διαχειριστεί και τις δυσκολίες του βουνού, τους φόβους κτλ. Και όλη αυτή η διαδικασία της ανάβασης, αλλά παράλληλα να διαχειριστεί και το πένθος από την απώλεια του μπαμπά της. Θα μιλήσει αυτή καλύτερα γι' αυτό. Αλλά ήταν όλο αυτό πάρα πολύ συγκινητικό και στην κορυφή και το ξέσπασμά της και όλη η δύναμη που έχει ψυχική που κατάφερε και το έφερε αυτό εις πέρας. Όταν λέω ότι ανέβηκε δύο βουνά, το εννοώ πραγματικά. Οπότε αυτή η ανάβαση αφιερώνεται στη μνήμη του Γιάννη Παναγιώτου. Ένα τελευταίο ερώτημα, το οποίο δεν έχω απαντήσει, είναι γιατί τα ψηλά βουνά. Γιατί εκεί ας πούμε και όχι κάπου αλλού. Εννοείται ότι όλα τα βουνά μας αρέσουν, και τα χαμηλά, και τα τεχνικά, και τα μη τεχνικά, και όλες οι διαδικασίες. Απλά στα ψηλά βουνά έχουν μια ιδιαιτερότητα. Πέρα από ότι είναι ένας άγνωστος καινούριος κόσμος, όλη αυτή η διαδικασία, δηλαδή οι παγετώνες, το μέγεθος του βουνού, όλη αυτή η ομορφιά είναι πραγματικά ένας νέος κόσμος. Πολύ όμορφος, πραγματικά. Αυτό που μόνο του δηλαδή αξίζει, το να δείτε σαν βουνό για να δείτε την ομορφιά του αντικρίζεις και αυτό το καινούριο και το άγνωστο. Επίσης έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το να υπερβείς τα όρια σου. Δηλαδή να πας να ετοιμαστείς, και αυτό είναι και το κομμάτι του αθλητικού, που έχει ασχοληθεί με τον αθλητισμό, καταλαβαίνει. Όταν προσπαθείς να υπερβείς τα όρια σου, ετοιμάζεσαι και όλη αυτή η προετοιμασία έχει μια εσωτερικότητα όλο αυτό το πράγμα και είναι ένα ταξίδι εσωτερικού αυτογνωσίας. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για κατακτήσεις κτλ. Όλα αυτά είναι
είναι μικρότητες, δεν κατακτούν τα βουνά. Αυτά δεν περιμένουμε εμάς για να κατακτηθούν. Είναι εκεί εκατομμύρια χρόνια. Έχουν πάρει τη μορφή που βλέπουμε. Εμείς ξεπερνάμε τα όρια μας και γνωρίζουμε, υπερβαίνουμε τα όρια μας και γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον το να βάζεις ένα στόχο, να θέτεις ένα στόχο μακροπρόθεσμο και να το πετυχαίνεις μέσα από όλη αυτή τη δυσκολία. Και πολύ σημαντικό επίσης και το μοίρασμα, ότι όλη αυτή η διαδικασία τη μοιράζεσαι μαζί με τους συνεπιβάτες σου. Ουσιαστικά πιστεύεις και τη ζωή σου σε αυτούς. Και όλη αυτή τη διαδικασία, την κακουχία και όλο αυτό το πράγμα που το περνάς μαζί με τους άλλους, ο λιβάτος σου έχει ενδιαφέρον. Και όλη αυτή η εμπειρία που αποκτάς και η σχέση που αναπτύσσεις με τους ανθρώπους που είναι εκεί, είναι ξεχωριστή. Όλα αυτά έχουν σημασία, αλλά μεγάλη, πάρα πολύ μέγιστη σημασία για μένα έχει και η ελευθερία που νιώθεις εκεί. Εδώ ουσιαστικά στον τρόπο που ζούμε και η ελευθερία που έχεις να επιλέξεις εσύ το πώς θα κινηθείς, το να ζήσεις διαφορετικά. Πριν μερικές μέρες ήμουν στο Λονδίνο, σε μια τερατούπολη, 9 εκατομμύρια κόσμο, συν εκατομμύρια επισκέπτες. Εκεί καταλαβαίνεις, νιώθεις εγκλωβισμένος πραγματικά. Πανέμορφη πόλη, βλέπεις εξαιρετικά κτίρια, πώς είναι δομημένο, πώς είναι δομημένη η ζωή κτλ. Αλλά αισθάνεσαι εγκλωβισμένος πραγματικά. Και αισθάνεσαι και πρακτικά και ηλίθιος, ας πούμε. Κάθε ακούς μια φωνή οπουδήποτε είσαι, σε ένα σανσέρ, μπαίνει στο μετρό, βγαίνει από κάπου αλλού κτλ. Υπάρχει μια φωνή σου πει αν ο καφές που πιάνει είναι ζεστός, αν έχει κενό ανάμεσα στο μετρό κτλ. Πώς είναι κτλ. Το ένα, πώς είναι το άλλο κτλ. Πρακτικά ζούμε σε μια κοινωνία όπου μας οδηγούν ουσιαστικά και οδηγούμαστε, το καταλάβαμε πάρα πολύ και μέσα στο COVID όλη αυτή τη διαδικασία, όλη αυτή το βίο εγκλεισμό που ζήσαμε, για το πού πηγαίνουν οι κοινωνίες. Αυτή η διαδικασία εδώ, αυτή η άσκηση και αυτός ο τρόπος ζωής στα ψηλά βουνά, όπου εσύ ορίζεις το πώς θα κινηθείς και εσύ επιλέγεις και με τα λάθη σου ακόμα το πώς θα ανεβείς και θα υπερβείς και τα όρια σου, μπορεί να μοιάζει περίεργο για κάποιον γιατί να περάσεις όλες τις κακουχίες, αλλά όλη αυτή η διαδικασία σε απελευθερώνει. Αυτή η ανάγκη δηλαδή για ελευθερία, γι' αυτό που ανεβαίνουμε, γι' αυτό σκαθαρώνουμε, βέβαια θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε μια ημερίδα για αυτό το πράγμα ακριβώς, για την αίσθηση και τα ωφέλη από όλο αυτό το πράγμα. Αλλά για μένα προσωπικά έχει μέγιστη σημασία όλο αυτό. Δεν θα μιλήσω καθόλου για τη Φλίδα και τις μέρες που πέρασαμε κάτω. Μια φωτογραφία απλά, μια υπέροχη πόλη, όποιος έχει την ευκαιρία να την επισκεφθεί. Δεν έχει να ζηλέψει απολύτως τίποτα από καμία άλλη ευρωπαϊκή πόλη. Πανέμορφη, πραγματικά, με πάρα πολλές επιλογές. Πολύ ωραία αρχιτεκτονική, που ας μιλήσει είναι φέλη κατά γι' αυτό. Πολύ ωραία κουζίνα. Μια πολύ όμορφη και εμπειρία και κάτω και στην Τεπλίδα. Αυτά από μένα, αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ο χρόνος τώρα και ο λόγος στην ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Έμεινα, ας πούμε, παράδειγμα, 4 βραδιές στο βουνό σε σκηνή που εγώ γενικώς δεν μ' αρέσει να κοιμάμαι σε σκηνή στο βουνό κτλ. Σήμερα πια στο βουνό οδηγάω και 600 χιλιόμετρα, ανεβαίνω κατεβαίνω και γύρω την ίδια μέρα, σε μια μέρα δηλαδή. Αυτό το πράγμα, αλλά ήταν ένα μάθημα. Υπήρχε συντροφικότητα, υπήρχε μια ζώτα ένας για τον άλλον. Αισθανθήκαμε πολύ δεμένοι. Ήταν κάτι μαγικό, κάτι ξεχωριστό και θεωρώ ότι όλοι εσείς που παραβαίνετε στα βουνά νιώθετε αυτά τα συναισθήματα και γι' αυτό συνεχίζετε να ανεβαίνετε. Και περιμένω ένα επόμενο ψηλό βουνό, 6 με 7.000 πόδια, την επόμενη χρονιά. Ευχαριστώ. Στο τρυπάκι, να πω. Ενώ εγώ δεν είχα προηγουμένω καθόλου εμπειρία από χειμερινό βουνό. Μην θυμάσαι να πάει στο καταφύγιο και δεν είχα καταφέρει να ανέβουμε, αφήνω τον Κωνσταντίνο. Αλλά εντάξει. Και με την συμβουλία τη διοικητική του Τάσου και του Κωνσταντίνου, οπωσδήποτε κατάφερα σιγά σιγά και με την προετοιμασία να σφόβω να του υπερνικήσω. Και για τη συντροφικότητα και τον Απόστολο που με ανέχτηκε 2 μέρες, 4 μέρες σκηνή, ειδικά τις 2 πρώτες μέρες που δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Αυτά από μένα και στα επόμενα και πιο ψηλά. Και πάλι ήθελε περισσότερο, ήταν δύσκολο όλο αυτό. Εγώ αντιμετώπισα τη διατροφή, το μόνο πρόβλημα και τον ύπνο. Και
Και αυτό ήταν το πρόβλημά μου. Το μόνο. Αλλά ανέβηκαμε όλοι οι σκορδοί, πρέπει να πήγαν καλά. Μπράβο. Ήταν ένα απίστευτο βουνό, μια απίστευτη εμπειρία. Πολύ ωραία τοπία, διαφορετικά από τα δικά μας. Και περιμένουμε τα επόμενα. Αυτά. Και ερωτήσεις. Αυτό θα ήθελα βασικά. Όποιος θέλει να μιλήσει, ότι